Welcome to Miami. Μα είσαι γκρινιάρης πια. Τι είναι αυτό τώρα. Μέσα στη μύρλα. Πόση ώρα γράφει τώρα όλο αυτό. Γιατί έχεις νεύρα. Όταν πεινάω δεν είμαι αυτός μου. Μήπως παρά είσαι βουτύρο μπεμπές. Q&A με σένα να σου πω όλα τα κουτσομπολιά που δεν είδαμε στην κάμερα. Εσύ που θα φύγεις πιστεύεις θα σου λείψω. Vlog μας. Καλημέρα. Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα. Δεν σε ξεχνάω μια στιγμή. Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog μας. Είμαστε εδώ στην Κύπρο. Αν δεν έχετε δει το χθεσινό το vlog μας, stop. Πηγαίνετε να δείτε το χθεσινό και ελάτε μετά να τα πούμε εδώ. Είμαστε εδώ με τον Κωνσταντίνο στην Κύπρο, δεύτερη μέρα. Τι γίνεται, πώς είστε, πώς μου είστε. Μην ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας ότι στο τέλος του βίντεο υπάρχει διαγωνισμός κάθε μέρα με τη Love and Rose. Για 25 μέρες θα είμαστε εδώ. 25 όμορφες μερούλες θα είμαστε εδώ. Εδώ, μαζί. Όλοι, παρέα. Θα το περάσουμε παρέα αυτό, εντάξει. Εγκαλιαστείτε. Kiss me down, hold me up. Λοιπόν, τα διαμάντια στο κορμί της είναι όλα τα λεφτά. Της αρέσει να μάλλει της και εγώ να με μάντω. Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog μας. Σας περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε πόσους κολλητούς έχετε. Τώρα αυτό σας βάλω και σε μια διαδικασία να σκεφτείτε, ξέρετε πόσους κολλητούς έχετε. Πόσους ανθρώπους θεωρείτε κολλητούς σας. Όσο εγώ κάνω μπάνιο, άντε. Έλα παιδιά, μπαίνω για μπάνιο, Καλημέρα! Καλημέρα! Καλημέρα σας κύριε, καλημέρα σας. Πώς είμαστε σήμερα? Πεινάω πάρα πολύ. Πώς νιώθεις που είναι σαν να κάνουμε reality? Γιατί μου σου λες χθες μία το βράδυ, κουράστηκα. Τώρα το είδα. Λοιπόν, όλα καλά. Όμορφα. Λοιπόν, φύγαμε από το ξενοδοχείο και τώρα πάμε να βρούμε να φάμε ένα brunch, γιατί όντως πεινάμε. Έχουμε να φάμε από χθες το βράδυ με τα σουβλάκια. Έχουμε βρει τώρα ένα μαγαζί που μου έχουν στείλει εμένα, το Stoa Urban Kitchen. Θέλω να αφήσει κανένα να περάσω. Για να δούμε. Ρε, θέλει το τιμόνι, θέλει λίγο θράσος, αυτά δεν μου έλεγες. Θέλει λίγο νέο. Θέλει λίγο νεύρο. Όχι, δεν θέλει νεύρο το τιμόνι. Όχι νεύρο. Θέλει διεκδίκηση. Αυτά. Μαλάκα! Τι έγινε? Άραψε πράσινο ρε μαλάκα και... Σε είδα μωρέ και εσύ, άιντε μου κορνάρεις, γέρο. Λοιπόν, όταν πεινάω δεν είμαι αυτός μου. Αλλιώ είναι το χαρακτήρα μου. Λοιπόν, ήρθαμε να φάμε. Εγώ πήρα εδώ πέρα αβοκάντο τοστ. Και έχει και μια πίκλα βέβαια. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό. Έχουμε πάρει και αυτό για τη μέση. Καλά, μετά θα σας δείξω πραγματικά τι έχει πάρει ο Κωνσταντίνος για να φάει για πρωινό, αλήθεια. Πρωινό, καφεδάκι. Ρε αγόρι μου, σημασία έχει τι ώρα. Τρως, όχι τι ώρα είναι. 1:30 πρωινό, μάλιστα. Ναι, ρε μαλακα, πίνεις καφέ. Και το φαγητό έχει ώρα. Το κοτόπουλο τρώγεται στις 2. Όχι, το κοτόπουλο το τρως με καφέ. Δεν είναι πολύ γνωστό αυτό. Ναι, ενώ το αυγό είναι συνδυασμένο για να τρώγεται και να πίνετε με καφέ. Α, το αυγό δεν είναι brunch. Να το τρως με καφέ. Έχω πολλή δουλειά, ασχολείται με αυτό. Έχεις πολλή δουλειά. Ναι. Τι δουλειά κάνεις? Όντως εσύ τι δουλειά κάνεις? Είμαι ψυχολόγος, έχω τελειώσει στην Αγγλία και είμαι YouTuber τώρα. Να το! Let's. Ήρθε και ένα... το κοτόπουλο του φίλου μου. Ένα ωραίο πρωινό. Πρωινάκι, καφεδάκι. Πρωινάκι, 1:30. Ωραία το πρωινό. Έλα, κούρασε τώρα αυτό, χρήστο. Λοιπόν, φύγαμε από το μαγαζί, είχαμε πάει στη Στοά και φάγαμε και τώρα έχουμε έρθει εδώ και περπατάμε. Τώρα το πρόγραμμα έχει ως εξής. Θα πάμε στο Μόλο, εδώ στην Κύπρο. Ό,τι μου είπανε αυτά σας λέω. Α, δείτε εδώ τι ωραία. Θα πάμε στο Μόλο λοιπόν εδώ στην Κύπρο και μετά με τον Κωνσταντίνο λέμε να πάμε ή Πάφο και μετά Λευκοσία ή κατευθείαν Λευκοσία. Έλα παιδιά, καλώς ήρθαμε στο παλιό λιμάνι Λεμεσού. Έλα. Φτάσαμε στο Μόλο, εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Δείτε εδώ λίγο. Εδώ μου θυμίζει το παλιό Φάληρο που έχω στην Αθήνα. Εδώ έχει κοκοφίνικες. Εδώ είναι ο Μόλος. Μια γάτα.
Γεια σου γάτα. Εδώ είναι top, ρε. Έχει τέλεια μέρα το μεταξύ σήμερα. Top. Top, 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 top. Έλα, πώς φαίνεται. Πάρα πολύ ωραία, ειδικά τώρα που θα πάω να βγάλω μια ωραία φωτογραφία που έχω σκεφτεί. Για να δούμε, μήπως την πάρω κι εγώ αυτή την ιδέα. Όχι, αλίμονο. Εσύ έχεις δικές σου ιδέες. Μπράβο, εγώ έχω. Δεν αντιγράφεις ποτέ κανέναν. Εσύ? Είσαι creator. Εσύ? Σκέφτεσαι καινούργια πράγματα. Με το που βλέπεις κάτι το ζηλεύεις. Τι λες, μωρέ μαλάκα, τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες. Πώς φαίνεται εδώ, top. Ωραία είναι εδώ, πολύ ωραία είναι εδώ. Μακάρι να μέναμε εδώ να τρέχαμε κάθε πρωί. 6.30 ναι. Το πρωί. Εγώ πιστεύω θα ξύπναγα 6.30 το πρωί να τρέξω. Α, εδώ είναι ρε μαλάκα, είσαι τρελός, δεν ξέρεις να κρατάς το vlog. Εδώ. Το τσιμέντο θα δούμε από κάτω. Ναι, εδώ είναι σκοτεινό. Μας κάτω το σωστό το φως είναι εδώ, το βλέπεις. Ω, φίλοι και σε εδώ πίσω είναι εδώ πέρα. Εδώ. Να το. Miami. Welcome to Miami. Έλα, πάμε. Έλα, πήγαινε τώρα, αυτή ήθελες. Τώρα θα πάρεις καμιά άλλη ιδέα. Ωραία θα είναι, ωραία, έλα, διαφορετική. Ζηλεύω πολύ. Όρθιος, δεν μπορείς να σε πάνω εκεί, ε. Και ρε, όχι, θα χτυπήσεις, θα χτυπήσεις. Σε παρακαλώ, μην χτυπήσεις, αλήθεια τώρα. Όχι ανοιχτά χέρια, κάτω, εκεί, μπράβο, αυτό. Όχι σαν να φοβάσαι. Μόρνη. Ναι, όχι ανοιχτά χέρια, λέμε. Ρε μαλάκα, έχει ένα κάτω εκεί πέρα, το βλέπεις, εσύ είσαι ηλίθιος. Ρε μαλάκα. Κάνε λίγο πιο πίσω. Δες πως έχω βγάλει το φώτι. Κάνε λίγο πιο πίσω. Να μου πεις αν φαίνεται. Έλα, τελείωνε. Πες τον κόμμα κάνεις. Ναι. Κάτσε εκεί τώρα. Τζάρα τη ζωή μου τώρα. Τι είναι αυτό τώρα. Δεν έκανες αυτό. Θα τέσσερα, για χειδέως μετά. Και ποιο πράγμα. Συζητάμε να κάνουμε ένα βίντεο στο TikTok εδώ με τον Φίλιππο. Καλά, βλέπεις εδώ, κοίτα πόσο πιο ωραίο φως έχει. Αποφεύγεις βλέπω την κουβέντα. Έλα, τι, να κάνουμε ένα βίντεο στο TikTok που να λέμε χειρότερα. Εγώ δεν ανεβάζω τίποτα. Ναι, εγώ δεν ανεβάζω τίποτα, το ανεβάζει όλο ο Φίλιππος εδώ πέρα. Εγώ, ο Φαταούλας. Με ανεβάζει σε story που δεν ξέρω τι με τραβάει. Μετά με ανεβάζει στο TikTok. Μετά ανεβάζει εμένα, Κωνσταντίνο και Ελένη. Ρε, ανέβασε με λίγο. Χωρίς να ξέρεις. Χωρίς να ξέρεις. Εκεί ξέρω. Α. Κάτι άλλα χορευτικά που ήμουν ανέμελος στην Καμπότζη δεν το ήξερα όμως. Α, δεν το ήξερε. Όχι βέβαια. Δεν ήξερε ότι σε τραβάω. Κάποια βίντεο είναι για προσωπική χρήση. Είναι για close friends. Δεν είναι για να τα ανεβάζουμε. Ναι. Εντάξει, δεν ρωτάς. Κωνσταντίνε, το ανεβάσω αυτό. Είσαι οκ. Okay. Okay, τα πετάει όλα. Α, δεν ήξερα ότι έχουμε τέτοια θέματα. Α, εντάξει, ανεβάζω κι εγώ κάτι βίντεο που έχω σκεφτεί. Ναι, εγώ ανεβάζω πράγματα τα οποία δεν θα σε εκθέσουνε. Δεν με εκθέσουν που κουρεύω στον ηλίθιο, ρε μαλάκα, θέλω κότερα, ελικόπτερα. Γιατί αυτό είναι έκθεση. Μήπως παρά είσαι βουτυροπεμπές. Δεν μπορώ να τσαλακώνουμε άλλο. Μα δεν έχει τσαλακωθεί καθόλου. Σε όλο το ίντερνετ είσαι απλά εσύ με κοιλιακούς και να το παίζεις. Ομορφούλη. Και να κάνεις τον όμορφο. Δίδυμο της συμφοράς. Ναι, ναι, είμαστε τρελόπαιδα. Εκεί ήταν ένα πιπάκι. Λοιπόν. Κάθεται εμπρούμητα, ρε. Το είδες που κάθονταν έτσι. Έτοιμος να γίνεις πατέρας. Είμαι έτοιμος να γίνω πατέρας, πιστεύω. Λοιπόν. Φτάσαμε μέχρι εκεί, ήπιαμε νερό, εγώ δηλαδή. Και τώρα γυρνάμε προς τα πίσω. Τώρα τι θα κάνουμε. Μα πάμε τα μάξι να φύγουμε με Λευκοσία. Πάμε Λευκοσία, μπαμ, κατευθείαν λες. Τι ώρα πήγε, πήγε 4 παρά 20. Όντως. Ναι. Πήγε 4 παρά 20. Θέλουμε μια ωρίτσα να φτάσουμε Λευκοσία. 6 ώρα θα φτάσουμε, αλλά πού θα κοιμηθούμε το βράδυ πάλι. Θα ψάχνουμε κατάλημα. Α, ωραία, Easy Express. Ναι, ναι, χτυπάμε πόρτες. Μπορείτε να μας φιλοξενήσετε. Ωραία θα ήταν να κάνουμε το Easy Express στην Κύπρο. Ναι. Έλα ρε μαλάκα. Μαλάκα, αυτό είναι content τώρα. Δεν θα σου ανοίξει κανένας. Κάνουμε το Easy Express στην Ελλάδα, μαλάκα, θες να κάνουμε τέτοιο βίντεο. Στην Ελλάδα είναι εύκολο ρε φίλε. Θέλω να πας Βουλγαρίες, Σκόπια. Στην Ελλάδα είναι εύκολο. Ε, ναι, ρε φίλε, σε ξέρουν. Θα πούνε, α, ο Φίλιππος από το YouTube. Σας έβλεπα στην τηλεόραση. Θα σε ξέρουνε. Θα σε φιλοξενήσουν εύκολα. Είσαι πολύ αγαπητός. Λοιπόν, φύγαμε από την όμορφη Λέμεσο. Όπου ξεκίνησε πάλι την πλακία αυτή τώρα, την γραφικότητα. Έλα, κόφτο. Ποιο? Που μιλάς κυπριακά, δεν σου πάει. Δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι αμήχανο, είναι άβολο. Φύγαμε από την όμορφη Λέμεσο, μάνα μου. Είσαι για αυτούς που πάνε στην Κρήτη διακοπές και προσπαθούν να μιλήσουν κριτικά. Είσαι για αυτούς που πάνε διακοπές στην Ισπανία και λένε «Hola, hola». Τι «Hola, μωρέ, πες hi, καλησπέρα, hola, hola». Αχ, και πάμε στη Λευκοσία. Ναι. Δεν έχουμε κλείσει ξενοδοχείο. Περνάμε ήδη τέλεια. Περνάμε ήδη τέλεια. 45 χιλιόμετρα ακόμα, ακριβικά, οδήγηση
κουραστική με τον Φίλιππο να τραβάει story, βίντεο. Story! Αυτά που κάνει, δεν ξέρω πού τα στέλνει. Αυτά τα στέλνουμε στις φίλες μας. Ρεπορτάζ. Το μελίδο. Έχει τραβήξει πάρα πολύ υλικό το Ισπανικό μπάρι. Αλήθεια. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα από την Κύπρο. Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ το υλικό. Πού θα μπουν όλα αυτές οι πλάκες που έχει τραβήξει. Γιατί χαϊδεύεσαι. Έβρασε ώρα. Κρυώνουν όλα τα πόδια μου, τα γόνατά μου. Πεινάω τώρα πάρα πολύ. Στείλε κάπου που να πάτε να φάμε. Πού να στείλω. Κάπου παραδοσιακά να φάμε τίποτα. Κοψίδια. Ρε, και εγώ θέλω να πάω να φάω. Τα χινόπιτα. Ποιο μπορεί να ξέρει από Λευκοσία. Η Εύελιν! Ναι, κάτσε λοιπόν. Ξαναστείλουμε στην Εύελιν τώρα. Λευκοσία, πού τρώμε παραδοσιακά, σε φταλιές, στα χινόπιτες, τι διαπέστης, ξέρει αυτή. Πώς σου φάνηκε χθες το επεισόδιο το Asia? Ωραίο, αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον. Ίντριγκα πολύ. Εσύ που θα φύγεις, πιστεύεις θα σου λείψω? Ναι, ναι, πάρα πολύ. Παιδιά, εσείς που μας βλέπετε, που βλέπετε τον Φίλιππο, ρίχνετε μία ψήφο για μένα όταν είμαι survivor, ξέρετε εσείς. Α, το λέμε πια ότι θα είσαι survivor. Αφού τώρα το ξέρω σε κόσμο, τώρα ψέματα θα λέμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να. Άμα αν το λέμε, να κάνουμε από τώρα πρόμο. Όχι από τώρα, θέλουμε. Το προετοιμάζουμε λίγο. Λίγο-λίγο. Αυτά. Όμορφα. Παιδιά, ψηφίστε, Κωνσταντίνο Βασάλο. Ναι, ναι, θα ψηφίσετε, παιδιά, αλλά εντάξει. Απλά πρέπει να πεις, δηλαδή, άμα κερδίσεις, τι θα έχουν τα παιδιά ως αντάλλαγμα. Ένα ωραίο τέτοιο, Q&A. Ναι. Με σένα, να σου πω όλα τα κουτσοπολιά που δεν είδαμε στην κάμερα. Όντως. Άμα πάει και καλά και άμα... Περίμενε. Άμα κερδίσεις, θα έρθει να κάνουμε θάλασσα ναι, αλήθεια ναι, και ναι, θα ναι. πεις όλα. Ναι, ναι. Συμβόλαιο, ρε μαλάκα. Και τι σημαίνει αυτό. Το... Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Θα έρθει και θα λες. Τον αγαπώ εγώ αυτό. Ποιο όμορφο. Δεν υπάρχει συμβόλαιο που να σου λέει μην πεις αυτά που έζησες. Δεν μπορεί να πεις διαδικαστικά πράγματα. Μπορείς να πεις όμως τι έγινε στο παιχνίδι μέσα. Θα έρθει και θα κράξεις δηλαδή. Άμα είναι κάτι για κράξιμο, το κράξω. Μαλάκες. Με το ζόρι το κράξω. Μαλάκες, εσύ που σου λες ένα λεκ. Στους φίλους μου εδώ. Παιδιά. Ελάτε βρε τρελόπαιδα. Βρε τρελόπαιδα. Ψηφίστε Βασάλο να κερδίσει. Να έρθει να τα πει όλα. Να τους κάνουμε όλους expose. Εντάξει, από τώρα για τον Ιούλιο. Εντάξει. Θα το λες σε κάθε vlog. Ψηφίζουμε Κωνσταντίνο. Το Instagram από κάτω. Δεν θέλω follow. Θέλω μόνο μία ψήφο όταν αν πάω τελικό. Πρώτο Θεό, δεν ξέρουμε. Μπορεί να. Έχει συμφωνήσει να πα τελικό, γιατί είναι πολύ σίγουρο. Ρε μαλάκα, τι θα κάνω τώρα, θα λέω σκέφτομαι πώς θα χάσω, πώς θα κερδίσω, σκέφτομαι. Το mindset είναι πάμε να το κερδίσουμε. Αν δεν έρθει, δεν πειράζει. Αλλά θα παίξουμε για να κερδίσουμε. Δεν θα παίξουμε για να χάσουμε. Πάντα σκεφτόμαστε θετικά και. Ποιος είναι ο πιο δυνατός ο αντίπαλος? Θα εμφανίσω αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρουμε πώς είναι ο καθένας μας. Αγωνιστικά είναι πάντα. Ενώ είναι από θέμα προσωπικότητας ή αγωνιστικά. Ποιοι είναι οι νικητές είναι ο Κότσης, η Δαλάκα. Ναι, αυτοί οι νικητές τι κοινό είχανε? Ήτανε καλοί αγωνιστικά ή ήτανε καλοί συμπαθητικοί? Είναι συνδυασμός προσωπικότητας. Δηλαδή η Δαλάκα είναι φοβερή αγωνιστικά από ό,τι ξέρω. Δεν έχω δει Survivor. Είναι σε ποια χρονιά θα κάτσεις. Ο Ντάνος επίσης ήταν φοβερός αγωνιστικά. Ναι, αλλά έχει και προσωπικότητα, δηλαδή έχει και τα δύο. Καταλαβες. Καλά, τώρα είναι κάθε χρονιά και διαφορετικό. Ναι, ρε παιδί μου, αν δούμε τι κοινό είχαν όλοι αυτοί. Υπήρχαν Survivor που ο κόσμος ψήφισε μόνο αγωνιστικά. Γιατί δεν υπήρχε η ίντρικα και το reality. Okay. Υπήρχε survivor όμως που υπήρχαν και τα δύο. Υπήρχε survivor που βγήκε κάποιος που ήταν μόνο συμπαθητικός χωρίς να είναι καλός αγωνιστικά. Μην μας πεις ποιος, αλλά. Ναι, υπήρχε. Υπήρχαν περιπτώσεις. Που ήταν. Δεν γουστάρανε τον άλλον φιναλίστ. Και πήγε αυτός που ήταν. Ο άλλος φιναλίστ ήταν καλύτερος αγωνιστικά. Ναι, και πήρε ο λιγότερο καλός μέσα εισαγωγικά. Από δηλαδή, κάποιο συμπαθής. Άμα το δούμε από πλευρά στατιστικής, υπήρχαν φιναλίστ. Που χάσανε το έπαθλο γιατί δεν ήταν τόσο συμπαθής στον κόσμο. Okay. Και όλος ήταν πιο συμπαθής. Άρα εσύ με τη mindset θα πας, είσαι καλός αγωνιστικά ή συμπαθής. Τα δύο, να είμαι σωστός βασικά προς όλους. Αυτό, ένα, και πάνω απ' όλα προς τον εαυτό μου. Δηλαδή να νιώθω καλά όταν κοιμάμαι το βράδυ. Να μην έχω δικήσει κανένα. Ναι, αλλά καλά, πώς θα αντέξω εκεί πέρα εγώ από αυτούς που ξέρω ότι θα πάνε. Θα ξαναπεράσω, εγώ θα τους έπνιγα όλους μέσα στη θάλασσα. Σκέψε μένα στο survivor. Όχι. Να πήγαινε να μην είμαι εγώ. Όχι. Όχι. Ναι. Λοιπόν, έγινε αυτό. Θα πάρεις εσύ. Όχι, όχι, σκέψε. Να ήμουν και εγώ στο Survivor τώρα εδώ. Όχι. Όχι, όχι. Εγώ δεν θα ήμουν. Θα ήμουν σε άλλη ομάδα. Κωνσταντίνε, συγγνώμη, γίνεται αυτό και δεν μιλάς, δεν με περασπίζεσαι. Άστο. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Η σκέψη με μόνο μου, εμένα, σε κανονικό Survivor, όχι All Star, μόνο μου. Survivor, ζευγάρια να πηγαίνουν και να πηγαίνουμε πάλι εμείς από το Asia Express. Καλά. Πρέπει να σε έχω πάρει στο κεφάλι μου και να σου λέω πρέπει να τρέξεις τώρα για να πετύχεις το στόχο. Δεν μπορώ, κουράστηκα. Δεν μοιάζει, εγώ πονάω. Δεν θα κάτσω να πονάω για το Survivor, θα κάτσω εδώ πέρα. Δεν πειράζει.
Λοιπόν, τέρμα, κουράστηκα, φεύγω. Ναι, μαλάκα το survivor είναι πιο ξεκούραστο γιατί μπορεί εγώ μια μέρα να πω ότι παιδιά, εγώ να μην παίξω, να μην τρέξω. Μπορείς, ναι, αλλά η πείνα είναι πείνα, δεν συνεχίζεται. Ναι, η πείνα είναι πείνα, αλλά στο Edge Express πέρατε τρώγαμε, αλλά έπρεπε να είσαι σε όλα. Δηλαδή στο survivor μπορεί να τρέξει μια φορά να χρειαστεί να κάνει δύο γύρου. Ναι, αυτό. Α, ναι, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένο για δύο λεπτά μέσα στη μέρα. Ε, μαλακά στο διάλογο δηλαδή. Είναι πανεύκολο. Στο Edge Express ήμουν 12 ώρες έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχει άλλη δυσκολία το ένα και άλλη δυσκολία το άλλο. Να έρθω κι εγώ. Έχει εγκλεισμό βασικά το survivor. Όσο και να φαίνεται αστείο που είσαι σε μια παραλία, αλλά έχει εγκλεισμό. Γιατί δεν έχει καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Συγγνώμη. Και από αυτό έχει και την πείνα. Δεν μπορείς να του ζητήσεις να έρθω κι εγώ. Ως τι? Ως φίλος σου. Θα έλα και το στήριγμά μου. Και τι θα κάνεις εκεί πέρα? Θα σε στηρίζω, θα λέω μπράβο. Θα κάνεις vlog εσύ σίγουρα. Όλοι. Θα μας τραβάς, δοκιμόμαστε. Έλα, content είναι αυτό. Ωραίο για το Instagram. Μαλάκα, ωραίο είναι αυτό. Για το καρουζέλ, θα λες εσύ. Έλα, παιδιά, στηθείτε λίγο. Πάρτε. Ναι, 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 ναι. Λίγο. Μετά λίγο το φαγητό θα τραβάς. Λες να έρθω κι εγώ. Έλα, να έρθω στην παραγωγή εννοώ. Να κάνω το social, το survival. Έλα, ως δημοσιογράφος, να παίρνεις συνεντεύξεις. Καλά, εγώ θα ήμουν top σε αυτό. Θα βγάζα την κυτρινίλα full. Ναι, βέβαια θα σου πει. Σε είπε η καριόλα, η άποψή σου. Θα σου βγάζει και το λάδι και παίκτη όμω. Γιατί έχουν νεύρα όλοι και ξεσπάνε σου. Εμένα. Ξεσπάνε, ναι. Ναι, όπω με ξέρει εμένα. Ποιο θα μου βγάζει με το λάδι. Έλα. Λοιπόν. Πόση ώρα γράφει τώρα όλο αυτό, τι θα ανεβάσει σε μαλάκα από όλο αυτό. Γιατί έχει νεύρα. Πρέπει να κόψει, Νίκο, όλα τα. Κλείσει την κάμερα, κλείσει την κάμερα. Πόσο θα. Τι αυτά θα εννοείται. Με... Αυτά είναι μέσα. Φουλ μέσα. Κάνε ένα έτσι ένα ωραίο ποτ πουρί. Έλα, κλείσει την κάμερα. Έλα, πόσο θα τραβήξει. Γύρω και ιδέε. Μοντάζ. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, τα λέμε μετά. Έλα, βρε παιδιά, μα πού είστε. Βρε, μήπως χαθήκαμε. Ωραία, μαλάκα, πάλι τα είδε. Δεν μπορεί. Κωνσταντίνε. Έλα, πεινάω. Πάμε να φάμε. Λοιπόν, φτάσαμε στην όμορφη. Δεν κάνω γκρινιάρι συνέχεια. Μα είσαι γκρινιάρι, πια. Πάμε να φωτώ. Μέσα στη μύρλα. Πώ θα είσαι για το χαρούμενο. Μα δεν χρειάζεται κανεί το χαρούμενο. Να είσαι αυτό πρέπει στο YouTube. Όπω όλοι. Τι λέμε. Φτάσαμε στην όμορφη Λευκοσία που είναι όντω πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε στο ξενοδοχείο, αφήσαμε τα πράγματα και τώρα βγήκαμε και πάμε να φάμε. Θα σα δείξω μετά το ξενοδοχείο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έχουμε κλείσει πάλι η Εύελη μα βοήθησε και κλείσαμε στο. Αιγαίον. Πώς να λέγεται. Αιγαίον. Μας είπε ότι έχει πολύ ωραίο φαγητό, οπότε πάμε εκεί τώρα να φάμε. Πάμε για φαγητό. Guys, έλα. Πάμε, αλάνια μου. Έλα, πάμε λίγο τώρα. Πολύ ωραίο. Εμείς δεν είναι φαγητό, είχαμε να φωτογραφίσουμε. Για φωτογραφίες είχαμε. Το μαγαζί. Α, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το δέντρο. Στο όνομα Ιωάννου Φίλιππος. Πάρα πολύ από το μαγαζί. Πάρα πολύ. Μισό λεπτό να σας δείξω από το μαγαζί. Εμείς καθόμαστε εδώ. Δείτε εδώ πάνω. Τακ τακ. Έχουμε και τον influencer εδώ, βέβαια. Εδώ. Ο influencer που θυμάται να ανεβάσει content στο Instagram από το παιδί κοπές. Τι ανεβάζω, καλημέρα με το γατί μου. Λοιπόν, προς το παρόν. 10 στα 10. Καλά παιδιά, εντάξει, δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί φαγητό μιλάμε. Έχουμε πάθει, δεν έχω βγάλει τίποτα γιατί τρώμε, σαν να έχουμε να φάμε από όταν ήμασταν 15 χρονών. Αυτή εδώ είναι η πρασόπιτα που είναι καταπληκτική. Τέλεια. Είναι καύλα, χαλούμι, έχουμε πάρει ντομάτα, σαλάτα, ντοματοσαλάτα, χούμους, γιαούρτι και έρχονται τώρα και τα κρεατικά και κάτι πουλές. Top. Πού είστε ρε αλάνια μου, τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο ξενοδοχείο. Η ώρα είναι 10 παρά. Αχ, είμαστε dead. Το φαγητό παιδιά ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλήθεια. Ήρθε η ώρα να σας δείξω το δωμάτιο εδώ στην Λευκοσία, μάνα μου. Λοιπόν, μπαίνεις από εδώ, μ' αρέσει φοβερά αυτό το ξενοδοχείο. Κοίτα εδώ. Εδώ. Είναι έτσι. Και κάνεις ρουπ. Και είναι εδώ το μπάνιο του. Μπορώ να τρελαθώ εγώ, ε. Εδώ. Έχει, δείτε τις μικρές λεπτομέρειες, παιδί μου. Δείτε τι ωραία αισθητική που έχει. Εδώ. Έχει ωραία έτσι περιποιημένη εδώ πέρα, σαν που Άννα Φρόλτρα. Εγώ έχω τρελαθεί. Και μετά εδώ το πάτωμα. Τακ τακ. Και
το κρεβάτι είναι ωραίο. Εν τω μεταξύ είναι όλα έτσι πολύ σύγχρονα, ρε παιδί μου. Μου θυμίζει το ξενοδοχείο που είχαμε μείνει στη Θεσσαλονίκη. Αν έχετε δει το vlog, έχει και εκεί καθρέφτη. Hello from the other side. Μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Έχει έτσι πολύ ωραία αισθητική. Είναι κάπως, βγάζει και ένα ήρεμο vibe κτλ. Ο Κωνσταντίνος μένει ακριβώς δίπλα. Δείτε εδώ το διάκι. Τι κάνεις με το τρελόπεδο? Ποιος να είναι? Τι μαλάκας είσαι. Μαλάκα, πώς είσαι έτσι? Μαλάκα, είμαι... Καλά, κλείς την κάμερα, βρε ηλίθιε. Δεν πιστεύω ότι... Ωπου, μαλάκα, είσαι τραγελαφικός, αλήθεια. Μαλάκα, πώς είσαι? Είναι ηλίθιος ο άνθρωπος, μαλάκα. Πού είναι το κοκαλάκι μου? Ναι, πες μέσα και στο μάτι μου, ναι, στα αρχίδια σου. Ρε, μα μπορείς, τράβαμε βίντεο, τώρα το ξέρω. Μαλάκα, αλήθεια, θα πεθάνω. Γύρνα λίγο. Εδώ, ωραία. Καλημέρα. Πώς είμαστε, παιδιά? Σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα εδώ στην Κύπρο. Μαζεύω και λίγο τα πράγματα για να είναι περίπου έτοιμα. Χθες βγήκαμε για ποτό, αλλά δεν κάτσαμε πάρα πολύ. Γυρίσαμε. Πεθάναμε στον ύπνο. Και τώρα εγώ πεινάω πάρα πολύ όμως. Δεν καταλαβαίνετε. Πεινάω πάρα πολύ. Και θέλω να πιω και καφέ. Και ο Κωνσταντίνος ακόμα κοιμάται. Λοιπόν, ήρθαμε για πρωινό brunch στο Nom. Εδώ πέρα εγώ έχω πάρει scramble eggs, αυτό εδώ είναι φέτα, ντοματίνια αυτό. Εδώ ο φίλος μου καλός. Πες πάλι την πλακία. Τρώω σολομό το πρωί. Τίποτα δεν θα έλεγα. Και είναι μία η ώρα. Τρώω σολομό με αυγουλάκι. Αυτό. Ναι, στην κατηγορία πρωινά βάζουν σολομό, ξέρεις. Δεν το σχολίασα όμως. Α, πριν το σχολίασες όμως. Ο καλός μου φίλος. Ο φίλος μου, πήγαμε και στο Asia Express. Λοιπόν, φάγαμε, τάπαμε. Όμορφα! Και τώρα έχουμε έρθει εδώ στην πλατεία. Κάπως λέγεται αυτή η πλατεία, ρε. Όντως. Δεν το ξέρεις. Το διάβασε. Α, έχουμε έρθει εδώ στην πλατεία Ελευθερία στην Λευκοσία. Η ώρα είναι 2 και 4 και 4 ώρα θα αφήσουμε το δωμάτιο. Οπότε έχουμε έρθει να κάνουμε έτσι μια βόλτα. Ρε, άνοιξε το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Τι λες, μωρό μαλάκα? Ρε, το εννοώ, έχει γίνει χαμός στο TikTok ότι άνοιξε το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Λες, είμαι βλάκας εγώ. Ναι, είσαι φουλ βλάκας και είναι τρόλ. Ρε, το όχι. Το 26 θα ανοίξει, πιο... Έχουν ανεβάσει TikTok που λένε ότι κάνουν τύπου ελέγχους. Δεν έχει ανοίξει, αλλά κάνουν ελέγχους τύπου για να δουν ότι όλα τα δρομολόγια λειτουργούν κανονικά κι αυτά. Ρε, μπορείς να το ψάξεις λίγο, γιατί έχω φάει σκάλωμα. Λέω, συγγνώμη. Άνοιξε το μετρό και εμείς δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι μου λέει. Ρώτα την Κρίστη και τον Γιώργο. Α, βλέπω, βγάζουμε φωτογραφίες. Για το καρουζέλ. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες χθες καρουζέλ και δεν είμαι σε καμία φωτογραφία. Δεν είχα κάποια δικιά σου. Μα να αγαπάς καλά. Σούπε να μου στείλεις μία, δεν ανέβες εσύ. Μια ζωή μοναχοφάεις. Τι όμορφες φωτογραφίες. Λοιπόν. Τι είμαι εγώ, το πουτανάκι σου να περνάει η ώρα? Θα μπει αυτό. Το πουτανάκι σου να περνάει η ώρα, μάλιστα. Ο πασατέμπο σου. Εδώ είναι πολύ ωραία, μου αρέσει. Κάτσε να σα δείξω λίγο. Μ' αρέσει εδώ. Εδώ είναι η πλατεία. Πια πώς την είπαμε, Ελευθερία. Ναι. Α, θα βγάλω κι εγώ φωτογραφία εδώ για το καρουζέλ μου. Το καρουζέλ, φωτογραφία την καλύτερη. Α, μήπως θέλω να με βγάλει και εμένα εδώ. Για κάτσε λίγο εδώ. Θα βγάλει μια φωτογραφία για σήμερα. Δεν έχω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία είναι εδώ, ωραία είναι εδώ. Μ' αρέσει. Ωραία, για βγάλε με. Αλλά να την βγάλεις από εκεί λίγο φουτουριστικά. Φουτουριστικά ακούω. Περίμενε. Πολύ ωραία αυτό, ναι. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε στη Λάρνακα. Κλείνουμε αυτό το όμορφο διήμερο. Ήρθαμε να φάμε ρουσιά.
έτσι λέγεται. Εννοείται ρωτήσαμε την Evelyn. Πήραμε τα μάξι, ήρθαμε Ελλάδα, καφέγαμε το ξενοδοχείο. Ήρθαμε να φάμε τώρα γιατί σε καμιά ώρα πετάμε. Δύο ώρες. Σε πόσες ώρες πετάμε, τρεις. Τόση ώρα. Δεν κάνει ούτε τσεκίνο ούτε τίποτα. Δεν έχουμε κάνει ούτε τσεκίνο ούτε τίποτα. Πρέπει να αφήσουμε και τα μάξι. Οπότε θα φάμε και θα πάμε από το αεροδρόμιο. Θα τα πούμε αύριο σε ένα επόμενο βίντεο. Αύριο δεν ξέρω τι θα είναι. Θα δούμε. Δεν μας αναμονή. Θέλουμε κάτι καλό αύριο. Vlog μας! Vlog μας! Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Να λέμε αύριο ακολουθεί διαγωνισμός. Να πω και κάτι. Δεν είμαι τόσο γρινιάρης όσο φαίνομαι στα vlog του φίλου. Α, όχι, όχι. Αλήθεια. Είναι λίγο ρόλος αυτό. Για κάποιο λόγο που δεν το καταλαβαίνετε εγώ τι το κάνω. Γιατί ο Κωνσταντίνος βλέπει μετά τα vlogs και βλέπει ότι είναι αντιπαθητικός γρινιάρης και σου λέει. Ναι, δεν είμαι τόσο μαλάκας. Έτσι είσαι, παιδί μου. Δεν είμαι τόσο μαλάκας όσο φαίνομαι. Αλήθεια. Εμπιστευτείτε με. Δεν είμαι τόσο. Αυτό. Κωνσταντίνε, έτσι είσαι. Γιατί άλλο έχει βγει ο γκρινιάρης. Τώρα θα γκρινιάξω τι γκρινιάω. Λοιπόν, έλα, πάμε. Α, τελικά. Πάμε. Ωραία. For fun. Ωραία, γεια σας παιδιά, τα λέμε αύριο, γεια. Έλα παιδιά, το σημερινό το giveaway, το καλό, το σωστό το giveaway. Δίνουμε 300 ευρώ προϊόντα Lavin Rose. Ένας νικητής ή μία νικήτρια θα φύγει αρχές Ιανουαρίου με προϊόντα Lavin Rose που κοστίζουν 300 ευρώ δηλαδή. Καλά, η Δήμητρα θα βάλει και άλλα προϊόντα, την ξέρετε, άμα την ξέρετε τη Δήμητρα την Κατζαφάδο, σου λέει 300 ευρώ, αλλά θα βάλει το σπίτι της σχεδόν. Οπότε, ακολουθείτε τους όρους του διαγωνισμού, like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, follow Κατσαφάδου στο Instagram, follow Lavin Rose στο Instagram και αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας στα σχόλια κάτω. Σχολιάζετε όσες φορές θέλετε, όσο πιο πολύ σχολιάσετε, τόσο πιο πιθανό είναι να κερδίσετε. Οι κληρώσεις όλων των διαγωνισμών από όλα τα vlog μας θα γίνουν τέλη Δεκέμβρη, αρχές Ιανουαρίου, κάπου εκεί τα έχω υπολογίσει έτσι στο μυαλό μου, να τελειώσουν τα vlog μας, να περάσουν λίγο οι μέρες να ξεκουραστούμε και μετά θα γίνουν οι κληρώσεις από εφαρμογή. Ακολουθείτε τους όρους και ένας νικητής ή μία νικήτρια θα κερδίσει 300 ευρώ προϊόντα Lavin Rose και κάποια έξτρα δωράκια. Μήπως έρθουμε με τη Δήμητρα και σας δώσουμε τα δώρα. Δεν ξέρω. Ακολουθήστε τους όρους και εύχομαι να το κερδίσει ο καλύτερος. Να το κερδίσει αυτός που το θέλει περισσότερο. Και αν δεν έχετε ιδέα για τι προϊόντα μιλάμε, μιλάμε για τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς αυτή τη στιγμή. Lavin Rose έχει τα πάντα, έτσι. Για άντρες, γυναίκες, παιδιά, τα πάντα. Τα πάντα. Ακολουθήστε τους όρους και καλή επιτυχία Ελλάδα. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία!